Λίγε μόνο ώρε μετά την πολυαναμενόμενη διακαναλική συνέντευξη του Προέδρου τη Δημοκρατία, το Σύγμα με αποκαλυπτική δημοσκόπηση, σφιγμομετρά τον παλμό του Κυπριακού λαού, ο οποίο σε ποσοστό 55% την παρακολούθησε χθε ζωντανά. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Νίκο Αναστασιάδη κατόρθωσε να πείσει την πλειοψηφία όσων τον παρακολούθησαν. Σε σχετικό ερώτημα, το 25% απάντησε ότι πίστηκε από την παρουσίαση των θέσεων του Προέδρου σε μεγάλο βαθμό και το 28% σε αρκετό βαθμό. Σε μικρό βαθμό πίστηκε το 36%, ενώ το 11% δεν πίστηκε καθόλου. Την ίδια στιγμή και με γνώμονα πάντα τα όσα ο Πρόεδρο Αναστασιάδη ανέφερε χθε, το 56% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είμαστε πιο κοντά στη λύση του Κυπριακού από ποτέ άλλοτε, σε αντίθεση με το υπόλοιπο 44% που έχει άκρο αντίθετη άποψη. Έξι στου 10 πολίτε, μάλιστα, συμφωνούν με τη μέχρι τώρα προτινόμενη η λύση. Στον αντίποδα, το 35% των συμμετασχόντων εξέφρασε τη διαφωνία του. Στο ερώτημα, εάν το σχέδιο στο οποίο οδηγούμαστε θα είναι καλύτερο ή χειρότερο από το σχέδιο Ανάν, αν, περισσότεροι από του μισού, σε ποσοστό 57%, εκτιμούν ότι θα είναι καλύτερο, με το 39% να θεωρεί ότι το σχέδιο θα είναι χειρότερο. Η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων φαίνεται πάντω να αποτελεί τη μεγαλύτερη κόκκινη γραμμή στο Κυπριακό για το 62% των ερωτηθέντων, την ώρα που το 21% κρίνει απαραίτητη την κατάργηση των εγγυήσεων και το 17% την αποχώρηση των επίκων. Εν ώψη του Μον Πελεράν, απόλυτα διχασμένοι εμφανίζονται οι πολίτε σχετικά με τη μετάβαση του Προέδρου χωρί τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, αφού ένα 49% χαρακτηρίζει την κίνηση ορθή και ένα άλλο 49% λανθασμένη. Πέραν τούτων, το 64% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσει στο ελβετικό θέρετρο την ερχόμενη εβδομάδα δεν θα έχουν επιτυχή κατάληξη. Εσιόδοξο και πεπισμένο ότι η κατάληξη θα είναι η επιθυμητή είναι το 34%. Παρά το ότι η πλειοψηφία των Κυπρίων πίστηκε από τι θέσει του Προέδρου Αναστασιάδη, εν δεν φαίνεται να εμπιστεύεται του χειρισμού του καθώ το 51% στο σχετικό ερώτημα δίνει αρνητικό πρόσημο απαντώντα λίγο ή καθόλου, σε αντίθεση με το 49% που δίνει θετικό πρόσημο απαντώντα αρκετά ή πολύ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα από το IMR Πανεπιστήμιο Λευκοσία και σε αυτή συμμετείχαν με τυχαία αστροματοποιημένη δειγματοληψία 500 άτομα.